Χαιρόμαστε που σας έχουμε όλους μαζί στην αναγγελία αυτού του γάμου, αν μου επιτρέπετε, που για τις δύο τράπεζες είναι πραγματικά μια μεγάλη υπόθεση. Δημιουργούμε τη μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα. Μεγάλη χαρά, θα έλεγα και συγκίνηση. Βρίσκομαι εδώ και να παρουσιάσουμε το νέο σχήμα, τη νέα τράπεζα. Περιχαρείς οι δύο ηγετικές φυσιογνωμίες της Αλφα Μπανκ, Γιάννης Κωστόπουλος και της Euro Bank, Νίκος Νανόπουλος, αναγγέλουν επισήμως τη σύναψη γάμου της Αλφα Μπανκ με τη Euro Bank. Κουμπάρος στο μεγάλο τραπεζικό γάμο, το Fan του Κατάρ, Paramount Services. Έχουμε έναν πολύ μεγάλο ξένο μέτοχο, τον πιο περιζήτητο αυτή τη στιγμή διεθνή μέτοχο, το Κατάρ, που στην παρέα των τραπεζών που έχει, μετέχει στην Barclays και στην Credit Suisse. Νομίζω ότι είναι μάλλον καλή η παρέα, καλό αυτό το κλαμπ. Τρεις οι κύριοι μέτοχοι της υπερτράπεζας. Η οικογένεια Κωστόπουλου με ποσοστό 4%, η οικογένεια Λάτσι με ποσοστό 13% και το Fan του Qatar Paramount Services με ποσοστό 17%. Ήδη το Fan του Qatar συμμετέχει εδώ και 3 χρόνια με ποσοστό 4% στη μετοχική σύνθεση της Alpha Bank. Μια ψήφος εμπιστοσύνης για την Ελλάδα. Όταν θα είναι το Κατάρ εδώ μέτοχος σημαντικός, όπως θα δείτε από τα νούμερα, της μεγαλύτερης ελληνικής τράπεζας, και μόνο το γεγονός ότι το κάνει σίγουρα έχει και άλλα πράγματα στο μυαλό του. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Eurobank, όπως θα ονομάζεται η υπερτράπεζα, θα είναι ο Γιάννης Κωστόπουλος, και επικεφαλής του Διοικητικού Σχήματος θα είναι 2 συνδιευθύνοντες σύμβουλοι, ο Δημήτρης Μαντζούνης της Alpha Bank, ως υπεύθυνος των κεντρικών λειτουργικών υπηρεσιών, και ο Νίκος Δανόπουλος της Eurobank, ως υπεύθυνος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Τουλάχιστον 2 θέσεις θα καταλάβουν στο Διοικητικό Συμβούλιο εκπρόσωποι του Φαν του Κατάρ όταν οριστικοποιηθεί τον Οκτώβριο όλο το διοικητικό σχήμα. Είναι Αλφα και Euro και τα χρώματα και το σήμα είναι της Αλφα. Ο νέος όμιλος θα έχει σημαντική παρουσία στην νοτιοανατολική Ευρώπη με συνολικό δίκτυο 1.300 και πλέον καταστήματα σε 8 χώρες και θα συγκαταλέγεται μεταξύ των 3 μεγαλύτερων τραπεζικών ομίλων στη Βουλγαρία, την Κύπρο, τη Ρουμανία και τη Σερβία. Δεν είμαστε πια στα τσικό, ας το πούμε έτσι. Γίνεται μια τράπεζα ευρωπαϊκού μεγέθους. Η υπερτράπεζα θα περιλαμβάνεται στους 25 μεγαλύτερους τραπεζικούς ομίλους στην Ευρωζώνη με συνολικό ενεργητικό 146 δισεκατομμύρια ευρώ, με ενεργά δάνεια 100 δισεκατομμύρια, με καταθέσεις στα 80 δισεκατομμύρια και ίδια κεφάλαια 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ προβλέπεται σημαντική περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας της τράπεζας ύψους 3,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η παρουσία μας στην Ελλάδα θα είναι πολύ ισχυρή, το γνωρίζουμε όλοι, θα είμαστε πρώτη, όπως είπε και ο κ. Κωστόπουλος, σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Το ερώτημα που θέτουν οι Έλληνες καταναλωτές είναι, με αυτό το deal θα ανοίξει η στρόφιγγα των τραπεζών? Άμα γίνουν όλα αυτά που είπαμε, οι στρόφιγγες θα ανοίξουν, βέβαια. Με τη συγχώνευση, οι μέτοχοι της Eurobank θα λάβουν 5 νέες κοινέ μετοχές Alpha Bank για κάθε 7 κοινέ μετοχές Eurobank που κατέχουν, με σχέση ανταλλαγής 0,714 μετοχές Alpha Bank για κάθε 1 μετοχή Eurobank. Αυτή είναι συγχώνευση μεταξύ ίσων και είναι πραγματική συγχώνευση μεταξύ ίσων. Η μετοχική σύνθεση μετά την συγχώνευση θα είναι κάπου 57% υπαλλήλοι μέτοχοι της Αλφα, 42% της Eurobank. Μετά και τη σημερινή ανακοίνωση, η συγχώνευση αναμένεται να εγκριθεί μέσα στον Οκτώβριο από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, τον Νοέμβριο από τις Γενικές Συνελεύσεις των δύο τραπεζών, το Δεκέμβριο από το Υπουργείο Οικονομικών, οπότε και θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται στο ταμπλό του χρηματιστηρίου οι μετοχές τους ως ενιαίου οργανισμού. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2012 έχει προγραμματιστεί και η σχεδιαζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. Το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,25 δισεκατομμυρίων ευρώ, θα καλυφθούν από το Φαν του Κατάρ. Η είδηση του τραπεζικού γάμου έφερε χαμόγελα στο χρηματιστήριο, με το γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.006,59 μονάδες βάσης, σημειώνοντας αύξηση 14,37% και τις τραπεζικές μετοχές να απογειώνονται με κέρδη 29%. Αποτελεί τον πρώτο σταθμό στη διαδικασία ανασχεδιασμού του ελληνικού τραπεζικού χάρτη. Η ουσιαστική ενίσχυση των κεφαλαίων της νέας ενιαίας τράπεζας, η φιλική προσυνεννόηση των δύο εταίρων, η συμμετοχή ξένου ισχυρού επενδυτή και η αξιοποίηση συνεργειών σηματοδοτούν αισιόδοξη προοπτική για την ελληνική οικονομία και το τραπεζικό της σύστημα.